Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω μαζί, Βικτόρια, να ακούσουμε μία αποκλειστική μαρτυρία που εξασφαλίσαμε από συγγενή της πιτωνικοκυράς, του οποίου βέβαια έχουμε τα στοιχεία του στη διάθεσή μας, εντάξει, αλλά ήθελα να λιώσουμε τη φωνή του. Θέλω να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και αυτή η μαρτυρία, γιατί θα δώσει αφορμή για πολλά. Ακούστε, παρακαλώ. Να πούμε την αλήθεια. Με τη θεία δεν είχαμε σαν οικογένεια πολλά. Και μετά το θάνατο του άντρα της, χαθήκαμε περισσότερο, απομακρυνθήκαμε. Αλλά εδώ η κοινωνία είναι μικρή και τα πράγματα και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Η θεία είχε μεγάλη αδυναμία στο Μάνο και στο ζευγάρι είχε αδυναμία, γιατί τη φρόντιζαν καλός ή κακός. Αυτοί ήταν οι δικοί της άνθρωποι από όταν έμεινε και μόνη. Και λένε τώρα ότι για να κάνει το χατήρι του Μάνου που ήθελε να γίνει τραγουδιστής και να βγάλει και τραγούδι, είχε βοηθήσει, γιατί το τραγούδι είχε κοστίσει 3 χιλιάρικα, να το γράψει στο στούντιο και να το ηχογραφήσει. Αυτά τα λεφτά ο Μάνος δεν μπορούσε να τα έχει τότε. Και οι περισσότεροι λέγανε ότι τους βοήθησε η θεία. Από την άλλη, όλη η οικογένεια στηριζόταν πάνω σε αυτή τη βοήθεια. Και η μάνα της Ρούλας φρόντιζε μια κυρία. Και εκεί υπήρχαν κάποια θέματα. Γιατί και εκεί ακούγονταν πολλά. Αλλά περισσότερα δεν μπορώ να πω γι' αυτό. Όπως και η αδερφή της, που κάποια στιγμή είχε μπλέξει με διάφορες παρέες εκεί και υπήρχε πρόβλημα στην οικογένεια. Άρα ουσιαστικά ο Μάνος που έχει κάνει κάποιες δικογραφικές απόπειρες, ακριβώς, και αυτό το έχουμε δει, γιατί αυτό θέλει σίγουρα χρήματα για το στούντιο, την ηχογράφηση, τραγούδι.